Για την εξέλιξη της πανδημίας, τη μετάλλαξη όμικρον αλλά και για την πορεία των εμβολιασμών σε μεγάλους και σε παιδιά θα συζητήσουμε με την γιατρό βιοπαθολόγο, επιμελήτρια ΑΕΣΥ στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ, διδάκτορα της ιατρικής σχολής, κυρία Όλια Βασιλάκη, η οποία είναι στην πρωινή μας παρέα στον Real FM 107,1 και την ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Καλημέρα κυρία Βασιλάκη και χρόνια πολλά. Καλημέρα κυρία Σαμολαδά και βέβαια χρόνια πολλά, γιατί είμαστε και σε περίοδο εορτών. Το ξεχνάμε, ειδικά εσείς φαντάζομαι που μόλις τελειώσατε την εφημερία του ΑΧΕΠΑ πριν από λίγα λεπτά, τυπικά βέβαια, γιατί φαντάζομαι ότι είναι στην αναμονή άνθρωποι για να επιβεβαιωθούν αν θα παραμείνουν ή όχι ως κρούσματα. Ακριβώς, δεν έχουμε ολοκληρώσει, είμαστε στα τελειώματα βέβαια, αλλά... Πώς διαμορφώνεται ο αριθμός? Δρόμο ακόμα. Ήταν μια καλή εφημερία, θα έλεγα. Και μάλιστα στα ίδια επίπεδα με την προηγούμενη εφημερία που είχαμε. Όπως ξέρετε, ανά 4 μέρες εφημερεύουμε εμείς. Οπότε όσο αφορά τον αριθμό των εισαγωγών είμαστε στα ίδια νούμερα. Περιμένουμε βέβαια λίγο, σας λέω, να κλείσει εντελώς η εφημερία. Αλλά έχουμε ένα πολύ καλό νέο, ότι δεν έχουμε διασωληνωμένους εκτός μονάδας. Mm-hmm. Να λέμε και κάποια θετικά πράγματα. Ναι, ναι, ετοιμαζόμουν να σας ρωτήσω. Ετοιμαζόμουν να σας ρωτήσω πώς πάτε στις ΜΕΘ, στις κλίνες ΜΕΘ. Ναι, ναι, ναι. Στην παρούσα φάση, για το δικό μας νοσοκομείο τουλάχιστον, είμαστε καλά. Οπότε είναι σημαντικό ότι υπάρχει μια διαθεσιμότητα και στη μονάδα σε κάποιο πολύ βαρύ περιστατικό. Ναι. Έχουμε μια σταθεροποίηση δηλαδή μέσα στις γιορτές στα νοσοκομείο. Έχει εντοπιστεί σε εργαστήριο κάποιο κρούσμα της μετάλλαξης όμικρον, διότι μέχρι την περασμένη εβδομάδα το νέο στέλεχος ανιχνευόταν μόνο στα λίμματα. Ναι, ισχύει αυτό που λέτε, όντως το πάντα πρωτοπόρο εργαστήριο λιμάτων του Αβυθίτα μας ανακοίνωσε τον αριθμό στα λίμματα. Όχι, αλλά είναι θέμα χρόνου να ξεκινήσουν να εντοπίζονται και μάλιστα ξέρω ότι θα γίνει ίσως και σε κάποια στελέχη τα οποία θα ξαναγίνει έλεγχος και για αυτή τη μετάλλαξη ίσως σε κάποια στελέχη. Κυρία Βασιλάκη, τι γνωρίζουμε μέχρι στιγμής για το στέλεχος όμικρον, ποια συμπτώματα πρέπει να μας θορυβήσουν και τι πρέπει να κάνουμε αν έχουμε κάποια από αυτά? Ναι. Καταρχήν, όπως όλοι θεωρώ γνωρίζουμε, η συγκεκριμένη μετάλλαξη, γι' αυτό και μας έχει θορυβήσει τόσο, είναι εξαιρετικά μεταδοτική και αυτό αποδείχθηκε από την αρχή, το πόσο γρήγορα έσπασε τα σύνορα της Αφρικής και έγινε η διασπορά παγκόσμια. Όμως μέχρι και τώρα κλινικά παρουσιάζει μια εικόνα ήπια με μέτριες βαρύτητες. Βέβαια να τονίσουμε ότι μιλάμε αυτή την εικόνα που την παρουσιάζει σε ένα πλήρως εμβολιασμένο πολίτη. Σε έναν ανεμβολίαστο προφανώς θα παρουσιάσει μεγαλύτερη επιδείνωση η κλινική του εικόνα. Ένα θετικό επίσης νέο είναι ότι στη Νότια Αφρική μας λένε ότι υπάρχει μια αποκλιμάκωση των κρουσμάτων εκεί. Και ένα δεύτερο θετικό νέο για τη χώρα μας είναι ότι έχουμε ήδη φτάσει σε ένα 35% το ποσοστό έχει εμβολιαστεί όσο αφορά την τρίτη ενισχυτική δόση, που επίσης μας έχουν ενημερώσει ότι με την τρίτη δόση σίγουρα θωρακίζεις τον οργανισμό σου πολύ περισσότερο. Τα συμπτώματα που με ρωτάτε στην όμικρον, γιατί ακόμα χαρτογραφούμε και μαθαίνουμε και νομίζω ότι καταλαβαίνετε ότι θέλουμε και άλλες 10-15 μέρες για να έχουμε ακόμα πιο σαφή εικόνα και αποτελέσματα. Είναι κάτι καινούριο. Mm-hmm. Πάντως τα συμπτώματα λέγεται ότι πιο πολύ εντοπίζονται στο ανώτερο αναπνευστικό σύστημα αυτή τη στιγμή, κάτι το οποίο μας χροπεί σαν επιστήμονες. Δηλαδή δεν πιάνει το κατώτερο να κάνει πνευμονία, αλλά περιορίζεται πιο πολύ στο ανώτερο, δηλαδή μπούκωμα, αυτά τα κοινά συμπτώματα της γρίπης που θα σας μπερδέψουν και θα νομίζετε, γιατί έχει και πολλές ιώσεις αυτή την εποχή, ότι μπορεί να είναι κάποια άλλη ίωση. Ναι, όπως και τα παιδιά, όπου πολύ συχνά, κυρία Βασιλάκη, κρυώνουν. Υδρώνουν σε ένα χώρο που βρίσκονται και τα έχουμε ντυμένα σαν γκρεμίδια. Βγαίνουν έξω, λίγο να χαλαρώσουν για να πάρουν μια ανάσα και κρυώνουν. Και αρχίζουμε και μπερδευόμαστε. Και αρχίζουμε τα πουλάκια μου από τα self-test που τα έχουμε ρημάξει όλη τη σχολική χρονιά. Πηγαίνουμε, τους κάνουμε και τα rapid, πηγαίνουμε, τους κάνουμε και τα μοριακά. Γιατί υπάρχει αυτή η αγωνία στο σεφσινίδι.
αντίθετους βέβαια. Ήταν κάτι που δεν σας απασχολούσε ποτέ πριν από 2 χρόνια κάτι τέτοιο. Τώρα όμως και το απλό συνάχι θα σας βάλει σε μία υποψία και νομίζω ότι η κυρία Σαμολαδά με αυτό που λέτε μου δίνετε και την ευκαιρία να πω ότι δεν οφείλουμε οι ευσυνείδητοι να μην αγνοήσουμε ακόμα και το απλό συνάχι. Να το προσέξουμε, να το δούμε, να το ελέγξουμε και να φροντίσουμε να απομακρυνθεί το παιδί από το οικογενειακό περιβάλλον, από τους παππούδες του, από το σχολείο, δηλαδή γιατί και τα τεστ έχουν μπερδέψει τον κόσμο. Αυτό είναι άλλο ότι... φοβερό, ε. Ναι, στα... φοβερό. Αρκετά self-test βγαίνουν αρνητικά. Ακριβώς. Όταν επιμένουν τα συμπτώματα, οι άνθρωποι πηγαίνουν, κάνουν ένα rapid test, θεωρώντας ότι είναι πιο αξιόπιστο σε ένα φαρμακείο. Εκείνο βγαίνει θετικό, ωστόσο βγαίνει περίπου θετικό. Προχωράνε στο μοριακό, το οποίο βγαίνει αρνητικό. Τελικά ποιο εμπιστευόμαστε, κυρία Βασιλάκη? Η αλήθεια είναι ότι έχετε δίκιο, έτσι όπως τα λέτε είναι. Βέβαια δεν είναι θέμα αξιόπιστου ημί, είναι θέμα ότι εξαρτάται ο ιός πόσο υψηλό οικό φορτίο έχει εκείνη την ώρα, σε ποιο χρόνο επόασης είναι. Αυτά είναι πολύ ιατρικά. Εσάς σας ενδιαφέρει ένα αποτέλεσμα, το καταλαβαίνω. Το self-test σίγουρα εντάξει είναι μια πρώτη εικόνα, δεν είναι τόσο αξιόπιστο. Βέβαια βλέπω ότι όταν είναι θετικό, είναι θετικό. Συνήθως συνεχίζει θετικό. Ναι. Πάντως όπως και να έχει, εμείς αυτό που προτείνουμε η ιατρική κοινότητα είναι ότι εσύ πρέπει να θεωρείς τον εαυτό σου θετικό και ας μην είσαι στο τέλος. Δηλαδή τι κάνεις ουσιαστικά, τα μέτρα να πάρεις. Δεν κυκλοφορείς ελεύθερος σαν να μην έγινε κάτι όταν είσαι ακόμα και με ένα συνάχη και να σου βγαίνουν τα τεστ θετικά και πρέπει να είσαι στις υποχρεώσεις σου συνεπείς, θα είσαι με τη μάσκα και με την απόσταση, ναι, μέχρι να δεις τι γίνεται. Τώρα, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Εξαιρετικά, εξαιρετικά το να κρατούμε τα μέτρα από μόνοι μας. Δεν χρειαζόταν να επιβληθεί η χρήση της μάσκας στους εξωτερικούς χώρους. Είδαμε τι έγινε τις προηγούμενες ημέρες. Αυτονόητα πράγματα. Έτσι πρέπει να καταλαβαίνουμε μόνοι μας πότε υπάρχει συνωστισμός και να προσέχουμε πάρα πολύ. Κλείνοντας, περιμένουμε πώς και πώς να ξανανοίξει η πλατφόρμα για τα εμβόλια για τα παιδιά, έτσι. Ναι, φυσικά. Μεγάλη επιτυχία η νέα πλατφόρμα για τα παιδιά. Βέβαια περιορισμένος ο αριθμός δόσεων που φτάσαν στην Ελλάδα. Εξαντλήθηκαν άμεσα. Η εξυπηρέτηση από ό,τι μαθαίνω είναι πάρα πολύ καλή και η συνεργασία με τις... Για μια ακόμα φορά τα παιδιά μας βάλαν τα γυαλιά. Είναι πολύ συνεργάσιμα. 5 με 11 χρονών. Συνεχίζουν προφανώς και εμβολιασμοί για τα παιδιά, γιατί παιδιά είναι και εκείνα πάνω από 11 με 18. Ανοίγουν, ναι, θα έρθουν αρκετές νέες δόσεις, οπότε θα προχωρήσουν οι εμβολιασμοί και είμαστε βέβαια και σε αναμονή, αν και εφόσον παραταθεί λίγο η σχολική χρονιά, αυτά τα μέτρα δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμα. Τα τελευταία που ανακοινωθήκαν ήταν χθες το απόγευμα από τον Υπουργό μας. Αναμενόμενα τα νέα μέτρα, ακολουθούμε. Εμείς έχουμε την πολυτέλεια σαν χώρα ότι είμαστε πάντα 15 με 20 ημέρες πίσω από τις υπόλοιπες χώρες, οπότε άρα ένα θεατές, βήμα μπροστά στις αποφάσεις. Ακριβώς, είμαστε θεατές και βλέπουμε, δηλαδή τα μέτρα που εφαρμόστηκαν ήταν πολύ αναμενόμενα, ήταν και τα μέτρα που εφήρμοσε η Πορτογαλία και μιλάμε για μια χώρα που έχει ένα 90% κάλυψη εμβολιαστική και όμως εφήρμοσε πάνω κάτω τα ίδια μέτρα. Οπότε πρέπει να καταλάβουμε ότι για να αποφύγουμε τα γενικευμένα lockdown που κανείς δεν τα θέλει, πρέπει να κάνουμε μικρά βήματα, έξυπνα τρίκ, για να προλάβουμε κάποιες καταστάσεις. Να. Κυρία Βασιλάκη, σας ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία. Καλή ξεκούραση να ευχηθώ. Μετά από εφημερία δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Όχι ακόμα ξεκούραση. Αντέχουμε. Εσείς σίγουρα. Σας θαυμάζω. Σας βλέπω, σας παρακολουθώ και ταυτόχρονα διατηρείτε και τη λάμψη σας. Δεν ξέρω πώς τα καταφέρνετε. Καλή χρονιά να έχουμε, κυρία Βασιλάκη. Καλημέρα. Ευχαριστώ, κυρία Σαμολαδά. Γεια σας.